και πρωτού συνεχίσουμε τις φοβερές φάρσες που έχουν να γίνουν σήμερα, έχουμε κοντά μας τη Λία Παπαδαβίδ. Καλημέρα σου. Λοιπόν, θα πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο, να σε συστήσουμε τι ακριβώς κάνεις. Η Λία Παπαδαβίδ είναι όχι μόνο αισθητικός, αλλά ειδικεύεται και δερματολόγος. Ειδικεύεται, αυτό είναι το πιο σημαντικό που μας αφορά όλες μας, στα μηχανήματα με λέιζερ που εξαφανίζουν τις πανάδες, τους λεκέδες δηλαδή στο πρόσωπο, μικρά σημάδια, κοκκινίλες. Τα πάντα. Τι άλλο. Αυτά τα τρία είναι κάνουν αυτά τα λέιζερ. Α, και τις μικρές δρυτίδες, αυτό που το πάω. Τις δρυτίδες, τις ευριαγγείες στα πόδια και πολλές άλλες εφαρμογές. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας, εξηγώντας πάνω κάτω τι είναι τα λέιζερ. Γιατί πολλοίς κόσμος υπάρχει κάποια φοβία σε σχέση υπάρχει με το... Υπάρχει ένας μύθος και αρνητικός και θετικός. Δηλαδή ότι ναι μεν είναι τα καινούργια του μέλλοντος, η επιστήμη του μέλλοντος, η αισθητική του μέλλοντος μάλλον καλύτερα, αλλά υπάρχει και ένας άλλος μύθος που λέει ότι δεν ξέρουν στην Ελλάδα να χειρίζονται τα μηχανήματα, δεν υπάρχουν καλοί χειριστές, με αποτέλεσμα ο κόσμος να είναι λίγο σφιγμένος. Για εξήγησέ μας. Ναι, ναι. Η τεχνολογία των λέιζερ υπάρχει από περίπου 20 με 30 χρόνια. Αυτά τα καινούργια, η νεότερη τεχνολογία έχει αναπτυχθεί την δεκαετία του 90. Είναι ιατρικά μηχανήματα, τα οποία θέλουν, σαφώς χρειάζεται συγκεκριμένη εμπειρία και εξειδίκευση με το συγκεκριμένο μηχάνημα. Όσον αφορά την, αν θα πρέπει ο κόσμος να είναι επιφυλακτικός για τις εφαρμογές των λέιζερ, είναι ένα φως το οποίο δεν κάνει καμία βλάβη. Δηλαδή σαν, μπορούμε να δούμε, θα ήθελα να δούμε λίγο αποτελέσματα, δηλαδή πριν και μετά από επέμβαση με λέιζερ, ναι. Για να, έτσι να έχουμε και πιο ζωντανά τα, αυτά που λέμε. Λοιπόν, εδώ τι βλέπουμε ακριβώς? Είναι περιστοματικές ρητίδες. Βλέπουμε πόσο έντονες είναι στο άνω χείλος και στο κάτω χείλος. Λία μου, αυτές είναι πολύ αντιαισθητικές στις γυναίκες και τις κάνουν τόσο πολύ δυστυχισμένες. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, οι ρητίδες γύρω από το στόμα, όπως και οι ρητίδες γύρω από τα μάτια στις γυναίκες. Και βλέπουμε πόσο πολύ καλά μπορούν αυτές να εξαλειφθούν με το λέιζερ. Όταν βέβαια, όπως είπαμε, υπάρχει η χρησιμοποίηση του κατάλληλου μηχανήματος και από χρήστη, γιατρό, εξειδικευμένο και με εμπειρία πάνω στα συγκεκριμένα μηχανήματα. Και, Λία μου, πόσο χρόνο κάνει να αναρρώσει το πρόσωπο, δηλαδή αυτά τα χείλια, για να τα δούμε στην κατάσταση, στη δεύτερη φωτογραφία, πόσο καιρό κάνει? Ναι, χρειάζεται περίπου μία εβδομάδα. Α, μόνο. Η γυναίκα, ναι, που θα πρέπει να περιποιείται την περιοχή. Την περιοχή. Ναι, συγκεκριμένη. Με εδώ τι βλέπουμε? Εδώ είναι ένα μαγείωμα στην περιοχή της μύτης. Είναι ένα σημάδι, ένα γεννητή σημάδι, το οποίο μέχρι την δεκαετία, όπως είπαμε την προηγούμενη δεκαετία, δεν μπορούσαμε αποτελεσματικά να το αφαιρέσουμε χωρίς να δημιουργήσουμε μια παρενέργεια. Τα συγκεκριμένη τεχνολογία των νεότερων αυτών λέιζερ μας βοηθάει να θεραπεύουμε τα σημάδια αυτά, τα οποία δημιουργούν και μια ψυχολογική επιβάρυνση στους ανθρώπους. Λία, το ίδιο ισχύει και για την ευριαγγεία, γιατί υπάρχουν πολλές γυναίκες που πάσχουν από ευριαγγεία. Ναι. Δηλαδή η ευριαγγεία, τα μικρά κοκκινάκια που βγαίνουν ξαφνικά στο πρόσωπο. Ξυπνάς ένα πρωί και υπάρχει κοκκινάκι. Εδώ τι είναι? Πάλι ένα σημάδι γεννητής. Κοιτάμε κυρίως τα γεννητή σημάδια. Είναι ένας σπύλος, μια καφέ βλάβη, όπως να την πούμε, η οποία και αυτή θεραπεύεται επιλεκτικά με τα λέιζερ. Δηλαδή τα λέιζερ επιλεκτικά απορροφούνται. Είναι δηλαδή σαν ένας λεκές εκγενετής. Λεκές εκγενετής ακριβώς. Ένα σημάδι που προκαλεί και μια δυσμορφία. Και γενικά οι άνθρωποι αυτοί έχουν έντονα ψυχολογικά προβλήματα. Λοιπόν, αυτό που σου ρώτησα προηγουμένως, την ευριαγγεία, πόσες μέρες θέλει η ευριαγγεία, ας πούμε? Για τις ευριαγγείες του προσώπου, θέλω να πω ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία, και όπου οι ευριαγγείες του προσώπου χρησιμοποιούμε, πολλές φορές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο άλλο λέιζερ για τις ευριαγγείες του προσώπου από τις ευριαγγείες των ποδιών. Η θεραπεία γίνεται με μία συνέδρια, μπορεί να χρειαστεί και δεύτερη. Δεν μένει. Εδώ σε αυτή τη φωτογραφία τι βλέπουμε? Εδώ βλέπουμε ρητίδες, βλέπουμε μια γυναίκα μάλλον με φωτογύρανση, μια γυναίκα που έχει εκτεθεί αρκετά στον ήλιο, σε προχωρημένη ηλικία, η οποία είχε επιβληθεί σε βλέφαροπλαστική.
αλλά με την βλαφλαστική δεν μπορέσαμε τελείως να, δεν μπορούμε τελείως να απαλύνουμε όλες αυτές τις μικρές ρητίδες ή και τις πιο βαθιές ρητίδες που υπάρχουν. Κάποια μικρή χαλάρωση. Αυτό είναι σημαντικό που λες. Ναι. Με μια ας πούμε πλαστική επέμβαση δεν μπορείς να εξαλείψεις το κακό. Πολλές φορές χρειάζεται συνδυασμός αυτών των επεμβάσεων. Δηλαδή, μια βλεφαροπλαστική σε συνδυασμό με το λέιζερ, το οποίο μπορεί να εξαλείψει τις ρητίδες πιο εύκολα γύρω από τα μάτια ή το στόμα ή κάποιες σουλές που θα υπάρχουν στο πρόσωπο. Πολλές φορές ο συνδυασμός μπορεί να σας οδηγεί σε μια πιο φυσική εμφάνιση της γυναίκας. Δεν θέλουμε να κάνουμε εκτοτικές, έτσι να είναι έντονη η διαφορά. Με τον συνδυασμό των πολλών τεχνικών έχουμε μια πιο φυσική και πιο καλέσθητη εμφάνιση. Λία μου, τώρα μου λένε πάνω από το κοντρόλ ότι υπάρχουν γυναίκες που τηλεφωνούν στην εκπομπή και ρωτούν να δώσεις μία απάντηση στην ερώτηση εάν υπάρχουν ουλές και σημάδια από ατυχήματα, όχι εγγενετής. Ναι. Θεραπεύονται το ίδιο αποτελεσματικά? Ναι. Βέβαια, η κάθε περίπτωση είναι και διαφορετική στην ιατρική. Πρέπει να εξατομικεύουμε πολύ τις θεραπείες. Αλλά τα σημάδια από ατυχήματα, από τραύματα, από εγχειρήσεις, τα οποία μπορούν να ενοχλούν κάποιον άνθρωπο και αυτά θεραπεύονται. Ναι. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Την χειρότερη των περιπτώσεων, για να πρέπει ο κόσμος να το δει λίγο σφαιρικά το θέμα. Όλα αυτά είναι μια χαρά. Για πες μου την ακραία και χειρότερη περίπτωση, κάτι να μην πάει καλά με το λέιζερ. Δηλαδή, η χειρότερη περίπτωση που συμβαίνει μία στο εκατομμύριο. Τι μπορούμε να πάθουμε με το λέιζερ? Η πιθανότητα να πάθει κάποιος από το λέιζερ, αυτά τα μηχανήματα προσφέρουν, έχουν μια δικλίδα ασφαλείας όσον αφορά την χρήση τους. Δεν υπάρχουν άσχημες παρενέργειες με τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Και αν υπάρχουν, έγκυται στο γιατρό, ο οποίος θα μπορέσει να τα αντιμετωπίσει. Δηλαδή, όλα αυτά είναι αναστρέψιμα, αλλά πάντα έγκυται στην εμπειρία του γιατρού με τα συγκεκριμένα μηχανήματα, στην εμπειρία του με τις συγκεκριμένες εφαρμογές, για να μπορέσει να τις κάνει τις επιπλοκές όταν εμφανιστούν αναστρέψιμες, δηλαδή να μην μείνουν. Αυτό το πρόβλημα της τριχοφυΐας. Την αποτρίχωση. Η αποτρίχωση, άλλο ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα των Ελληνίδων. Ναι, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και ειδικά των Ελληνίδων, όπως είπατε. Τα μηχανήματα που υπάρχουν για την αποτρίχωση είναι μια τεχνολογία και αυτή καινούργια, όπως είπαμε, των τελευταίων 3-4 ετών. Δίνουν αποτελεσματικά, έχουν πολύ καλά κλινικά αποτελέσματα. Θα ήθελα να πω ότι εκεί εξαρτάται βασικά και από το πρόβλημα της γυναίκας. Είναι ορμονολογικό το πρόβλημα. Πρώτα πρέπει να το λύσουμε το ορμονολογικό πρόβλημα. Πολλές Ελληνίδες πάσχουν από διάφορες παθήσεις και πρέπει πρώτα να λύσουμε το ορμονολογικό πρόβλημα. Και γι' αυτό πρόβλημα. Έχουν και προβληματική τριχοφία. Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Και πρώτα βέβαια κάνουμε έναν έλεγχο και μετά προχωρούμε στην αποτρίχωση. Χρειάζονται αρκετές συνεδρίες και τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά. Μπορεί να λυθεί ένα πρόβλημα normal, έτσι, σε κανονικά επίπεδα τριχοφυΐας. Ναι. Αυτό που επιτυχάνουμε με το λέιζερ είναι ότι μπορούμε να καλύψουμε μεγάλες περιοχές σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μπορούμε δηλαδή ένα πρόσωπο με έντονη τριχοφυΐα μέσα σε μία ώρα να το έχουμε καλύψει πάρα πολύ γρήγορα. Με μία επίσκεψη να τελειώσει η ιστορία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να καλύψουμε την ιστορία εκείνη τη στιγμή. Χρειάζονται επαναληπτικές, όπως στις περισσότερες από αυτές τις θεραπείες, με τα αιμαγγιώματα, με τα σημαδάκια. Πάντα υπάρχουν επαναληπτικές συνεδρίες. Μικρές ρητίδες, ας πούμε, γύρω από τα μάτια. Με μία επίσκεψη μπορούν να. Αυτές γίνονται με μία επίσκεψη, ναι. Με μία επίσκεψη. Με μία επίσκεψη, ναι. Τι καθόμαστε? Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί καθόμαστε με μία επίσκεψη. Αν όλα φεύγουν έτσι, ως. Χρειάζεται πάντα προετοιμασία για να γίνουν όλες αυτές οι επεμβάσεις, ειδικά για τις ερητίδες. Καλά, σίγουρα. Ιατρική παρακολούθηση και νομίζω μετά, χρειάζεται. Αποφυγή του ήλιου. Υποπτεύομαι ότι θα χρειάζεται σωστό πρόλογο. Δηλαδή, επίσκεψη πριν να δεις ακριβώς. Είναι σημαντικό να δεις τι θέλει η γυναίκα για να μπορέσει να της δώσει αυτό που θέλει. Πολύ γι' αυτό σημαντικό. Είπα ότι ο συνδυασμός μερικές φορές βοηθάει περισσότερο. Ναι. Αλλά είναι γενικά όντως επαναστατική αυτή η νεότερη τεχνολογία στο λέιζερ. Λία μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά κάθε φορά που φέρνουμε έναν γιατρό που να έχει σχέση, ξέρεις, με ευαίσθητα, όπως είναι οι γυναίκες, τα θέματα αυτά τα ευαίσθητα, γίνεται κυριολεκτικά χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Δεν μπορούμε τώρα ζωντανά να σας δώσουμε το τηλέφωνο της Λίας Παπαδαβίδ, αλλά μόλις τελειώσει η εκπομπή, θα τηλεφωνήσετε στο 4835-959, μόλις τελειώσει η εκπομπή, που είναι τα γραφεία στα οποία στεγάζεται η εκπομπή, και τα παιδιά από τη γραμματεία θα σας δώσουν πληροφορίες για τη Λία Παπαδαβίδ, ό,τι θέλετε. Αλλά τώρα στον αέρα δεν μπορούμε να το πούμε, γιατί υπάρχουν και ανώτερες δυνάμεις που μας το απαγορεύουν. Λοιπόν, ξέρεις, είναι ορισμένα πράγματα που
είναι, γίνονται μυθικά, παίρνουν διαστάσεις μυθικές σε εμάς τις γυναίκες. Και όχι μόνο και στις γυναίκες, και σε άντρες που έχουν προβλήματα. Γιατί υπάρχουν και άντρες με ανάλογα προβλήματα. Βέβαια. Μπορεί να μην είναι ηρητίδες στους άντρες, αλλά μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μία ουλή, μία διαισθητική μεγάλη ελιά. Δηλαδή διάφορα. Και εσείς, το έχω ξαναπεί, εμφανίζεστε ως απομηχανής Θεός. Δηλαδή, σαν σωτήρες κάπως, ημίθεοι. Δηλαδή, σας βλέπει ο κόσμος με δέος και τρομερή λαχτάρα. Δηλαδή, αφήνει όλες τις ελπίδες επάνω σας. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Είναι όντως μεγάλη ευθύνη. Θέλω να τονίσω κιόλας ειδικά για διασμένες παθήσεις, όπως διάφορες συγγενείς παθήσεις, όπως είναι μια πάθηση οζώδης κλίνηση με τα παιδάκια, έχει μια επίπτωση 1 προς 6.000. Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 2.000 παιδάκια. Είμαι στην επιστημονική επιτροπή αυτής της εταιρείας, όπως πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοι του ελλαδικού χώρου. Τα παιδάκια έχουν έντονα προβλήματα με μικρά οζύδια ογκίδια στο πρόσωπο, τα οποία με οραγούν, επιμολύνονται. Και θα ήθελα. Ναι, και τα βοηθάτε. Και τα βοηθάμε, ναι. Και θα ήθελα να απευθυνθώ και σε όποιους, εάν υπάρχουν τέτοια παιδάκια τα οποία δεν έχουν γνώση της ύπαρξης της Ελληνικής Εταιρείας Οζώδους Κλειδίσεως και της Επιτροπής που έχουμε, να απευθυνθούν. Ναι. Λία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα σε ξανακαλέσουμε να έρθεις. Και τώρα, ξέρεις, υπάρχει ο Βρασίδας εδώ στην εκπομπή. Προτού μπει μέσα, γρήγορα να δούμε. Κοτόπουλο με ταλιατέλες. Προτού μπει ο Βρασίδας. Τι πράγμα, τι, πώς. Καλημέρα σας από τον Τζόνι Ντις, το νέο ψυχικό. Σήμερα θα φτιάξουμε κοτόπουλο φιλέτο πριμαβέρα με ταλιατέλες. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι μπρόκολο, τουνουπίδι, καρότα βρασμένα, κοτόπουλο φιλέτο 80 γραμμάρια, 50 γραμμάρια ταλιατέλες, 20 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, ένα κουταλάκι του καφέ αλάτι, ένα κουταλάκι του καφέ μαύρο πιπέρι, ένα κουταλάκι του καφέ γκρανουλέιδε σκόρδο, 3 κουτάλια του καφέ παρμεζάνα τριμμένη και λίγο μαϊντανό για διακόσμηση. Ήδη έχουμε τηγανισμένο το κοτόπουλο και βρασμένα στις ταλιατέλες, αναμειγμένα με το καρότο, μπρόκολο και κουνουπίδι βρασμένο. Τοποθετούμε στις ταλιατέλες και τα λαχανικά στο πιάτο μας. Τοποθετούμε το κοτόπουλο, κομμένο σε κομμάτια, το φιλέτο κοτόπουλο. Τώρα θα περιχύουμε με την κρέμα που έχουμε φτιάξει από εδώ. Κρέμα γάλακτος, 30 γραμμάρια. Μια κουταλιά αλάτι. Μια κουταλιά μαύρο πιπέρι. Μια κουταλιά του καφέ granulated σκόρδο. 3 κουταλιές παρμεζάνα τυρί. Και λίγο μαϊντανό για διακόσμηση. Εφόσον ρίξουμε την κρέμα μας πάνω από τις ταλιατέλες και το κοτόπουλο, βάζουμε 2 κουταλιές παρμεζάνα τυρί και λίγο μαϊντανό για να μορφύνουμε λίγο το πιάτο μας. Είναι μια πολύ όμορφη και νόστιμη συνταγή για το μεσημβρινό σας. Καλή σας όρεξη. Μην το παίρνεις τώρα. Μαριγό. Ποια ήταν η Μαριγό? Ναι, είναι ελαφριά η παρμεζάνα που σε σκεπάζει. Ήτανε συγγενή σου αυτή? Αν δεν έχω άλλο χαρτομάντλο, μη μου κάνεις τέτοια τώρα. Αχ, τι Μαριγό. Έλα, πάρε αυτό να παίξεις. Άσε με, τι να παίξω. Μα καλά τη συγγενή. Μα εγώ τι θέω, δεν έχει. Ρωτά συγγενή, πρέπει να του το πω. Μα βρήκατε. Άρα Μαριγό, τι ωραία γυναίκα που ήσουν. Ξέρω τι γίνεται στη μαγειρική. Δεν το πιστεύω αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε δύο πολύ ωραίες κυρίες και να μας πούνε τι ακριβώς ετοιμάζουν, γιατί αύριο το ετοιμάζουν αυτό. Και εμείς τις έχουμε αποκλειστικά σήμερα για να μας πούνε τι είναι αυτό, πού θα γίνει, πώς θα γίνει, αλλά πολύ περισσότερα από Όλγα Πολίτου και Βερόνικα Αργέντζη.
Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Λαμπερές. Μου κάνετε. Τι ωραία. Λαμπερές. Εκπληκτικές. Καθίστε. Τι όμορφες που είστε πρωί-πρωί. Εσύ, εσύ λάμπεις ολόκληρη. Εμείς είμαστε. Εμείς εγώ είμαστε το πρωινό και ασυνήθιστες. Λοιπόν. Καταρχάς, είστε... συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, διότι συνάντησα έτσι στην εκπομπή έναν πολύ αγαπημένο φίλο. Έναν εξαιρετικό σκηνοθέτη, το σκηνοθέτη σας. Το αγαπημένο Αχιλέα Βογιατζή. Άντε πάλι. Εδώ τι άλλο θα κάνω για σένα. Όλες, ό,τι ωραία γυναίκα έρχεται εδώ πέρα, για σένα λέει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Λοιπόν, ναι, είναι πολύ συγκινημένος τώρα. Τι ετοιμάζετε εσείς? Βλέπω εδώ, διαβάζω απίστευτα πράγματα. Ναι, ναι. Αύριο γίνεται όλο το... Ξεκινάμε αύριο, κάνουμε πρεμιέρα στο θέατρο Σταθμός, που είναι κοντά στο Περοκέ, στην πλατεία Καραϊσκάκη, δίπλα ακριβώς Βίκτορο Σουγκό. Και τι έργο, έτσι... Ναι, ένα πολύ δύσκολο έργο, μπορώ να πω. Δύσκολο από ποια άποψη? Δύσκολο όσον αφορά την όλη δομή του έργου. Πολύ ενδιαφέρον, βέβαια, το Ανούιγ. Το Ιεζάβελ. Φημίζεται για τα δύσκολα έργα. Δηλαδή, ναι. Αλλά να μην παρεξηγήσει ο κόσμος. Όταν λέμε δύσκολο έργο, εννοούμε και πολύ εμπορικό. Όχι δύσκολο που θα πολύ πάτε. Πολύ ενδιαφέρον. Ακριβώς. Όχι ότι θα πάτε και δεν θα καταλάβετε τίποτα. Γιατί καμιά φορά το δύσκολο, ο κόσμος το μεταφράζει, σου λέει δύσκολο τώρα, τι να πηγαίνω σε δυσκολίες. Ίσα-ίσα. Είναι καθρέφτης της κοινωνίας μας. Ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον έργο που πραγματικά αξίζει. Πολύ αξιόλογο. Πάρα πολύ αξιόλογο. Έχει κάνει τη μετάφραση η κυρία Ροζίτα Σόκου μαζί με την Ιρένε Μαραντέλη. Ήμουν έτοιμη να το πω. Η αγαπημένη Ροζίτα. Αν μας βλέπει πάρα πολλά φιλιά. Μα εξαιρετική μετάφραση. Είναι εκπληκτική η γυναίκα. Εκπληκτική. Πολύ έτσι. Και νομίζω ότι είναι από τις λίγες που υπάρχουν στην Ελλάδα που γνωρίζει το θέατρο και τον κινηματογράφο τόσο καλά. Είμαστε πολύ τυχεροί και σε αυτό. Είναι σπάνιο. Δηλαδή η Ροζίτα είναι εκπληκτική. Και πώς σας προέκυψε αυτό το έργο? Δηλαδή βασικά πείτε μου, επειδή είστε δύο γυναίκες τελείως διαφορετικές σε φυσικ, και στον τρόπο ντυσίματος, όλα είναι διαφορετικά. Πώς σας προέκυψε αυτή η συνεργασία? Καταρχήν είμαστε τέσσερις γυναίκες. Δεν είμαστε μόνο δύο και τέσσερις διαφορετικές γυναίκες. Είναι γυναικείο το όχι, θέμα. Όχι, είναι και δύο άντρες. Έχουμε και δύο αγόρια. Είναι ένα έργο με πάθος, με πολύ πάθος. Σκληρό, αλλά με πάθη που πιστεύω ότι θα συμφωνήσει και η Όλγα μαζί μου, ότι όλοι κρύβουμε μέσα μας και κάποια στιγμή θέλουμε να τα βγάλουμε, να απεγκλωβιστούμε από αυτά. Α, σαν αποθυμένα, κοινο... δηλαδή σας βγαίνουν τα αποθυμένα. Νομίζω πως είναι το... σπάει το κοινωνικό δήθεν σε αυτό το έργο Ανούι, ότι... Μ' αρέσει αυτό. Ναι, ναι, αυτό είναι το κουκούτσι. Οι άλλες δύο ποιες είναι? Είναι η κυρία Ρουσέα, που της δίνουμε πολλά φυλάκια, θα μας κοιτάει, είναι σίγουρη. Και Τζένι είναι... Ρουσέα, όχι ένα λεπτό, εδώ πέρα περίμενε, να της δίνουμε πολλά φυλάκια, αλλά για να δούμε τι γίνεται. Ναι, και... βεβαίως, και αυτό. Εκεί. Εσύ μη φαίνεις. Τι? Εσύ τα έχεις τα λεφτά. Λεφτά εγώ. Μιλές πλέματα. Με τη Ζορζέτ μου καθαρίζαμε την κρεβατοκάμαρα, ανακαλύψαμε ένα διπλό πάτο στο σιρτάρι του κομμωτήρα σου. Έχεις 10.000 φράγκα. Τα πήρες? Όχι. Είναι μια παράσταση που κατεβαίνει εύκολα στο θεατή, τον αγγίζει και του δημιουργεί καταρχήν προβληματισμούς και μετά μια αγαλίαση φεύγοντας από το θέατρο. Και οι νεότεροι, αλλά και οι μεγαλύτεροι που δώσαν την πείρα τους και την σοφία τους στο ανέβασμα, και οι νεότεροι δώσαν την ορμή και την αγάπη στο έργο. Είστε μόνος? Ακόμα αυτό το αστείο. Μα σκέφτεσαι πως σε θέλω και την πείρα. Είμαι τέτοι. Να ορίστε, τώρα που με κρατάτε. Δεν τολμάτε να με κοιτάξετε στα μάτια. Ο ρόλος μου για μένα ήταν μια πρόκληση. Πιστεύω ότι είναι το δυσκολότερο πράγμα που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Αφέθηκα στα χέρια του Κοραή και με πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη πιστεύω ότι με πήγε σε ένα θαυμάσιο δρόμο που εύχομαι να φανεί. Όχι, η διαδρομή που μου έδωσε είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ αν έχω καταφέρει να φτάσω στο τέρμα. Δεν πρέπει να μου ξανακάνεις τέτοιες φθηνές, Μάρκα. Όχι, μαμά. Ορίστε, με τα κλάματα χάλασα το μακιγιάζ μου.
διαβάζοντας τώρα το ρόλο μου, ο οποίος δεν είναι και πολύ σπουδαίο, δεν είναι μεγάλος, όχι δεν είναι σπουδαίος, σπουδαίος είναι. Είναι μια καταπληκτική καταγραφή ενός χαρακτήρα. Με το πάθος του, με τις αδυναμίες του, με το συγκινησιακό φορτίο που κουβαλάει και το παράπονο που έχει. Από μια ζωή που στο κάτω-κάτω είναι υπεύθυνος και αυτός για αυτή τη ζωή του. Πιστεύεις πως οι συγγενείς της μέλουσας γυναίκας σου θα δεχτούν να αναγνωρίσουν αυτή τη μέγερα, αυτή την αισχρή γυναίκα, αυτή... Σταμάτα! Το έργο αυτό είναι ένα αριστούργημα, θεωρείται από τα πιο σπουδαία έργα που έχει κάνει ο Ανούγη. Είναι ένα έργο με τερατώδεις χαρακτήρες που επιφανειακά φαίνονται έκτακτοι άνθρωποι, αποκαλύπτονται, αλλά τελικά ξεπερνάς και το στάδιο του τερατώδους στο χαρακτήρα τους για να φτάσεις ότι και εκεί όλοι τους είναι κάπως δικαιωμένοι. Το έργο είναι άγριο και πονηρό και θα μπει μέσα σας και θα κάνει τη δουλειά του, μη φοβάσαστε. Αφήστε με, θέλω να τον βγάλω τα μάτια. Θέλω να τον δίνω. Θέλω να τον βγάλω τα νύχια μου. Κράτησε με. Ναι. Φτιάξε το κολάρο σου, το παπιλιόν σου, για να είσαι ευπρεπής όπως πάντα. Εγώ δεν είμαι ευπρεπής. Είμαι μια χαμένη. Όπως λες και εσύ, αλήθεια. Ναι. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Βλέπετε και ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Η κυρία Σόκου ακριβώς με... Η Ροζίτα έκανε... νομίζω, καλά, έχει και αυτό το χάρισμα. Δηλαδή μπορεί με μία πρόταση να σου πει ακριβώς την ακριβώς. ουσία. Είναι ακριβώς. πολύ χαρακτηριστικό αυτό στη Ροζίτα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μιλούν ώρες χωρίς να λένε τίποτα. Η Ροζίτα μπορεί να πει μία πρόταση και να σου έχει πει όλο το θέμα. Έτσι. Βέβαια ευτυχήσαμε, μπορώ να πω, και με την κυρία Σόκου και με το σκηνοθέτη μας, τον Κοραϊδα Μάτι. Ο οποίος δεν είναι θέμα ότι θέλουμε να τον μπενέψουμε σαν, γιατί είναι ο σκηνοθέτης μας, αλλά μας καθοδηγεί με τέτοιον ουσιαστικό τρόπο στις λεπτομέρειες. Ήταν δύσκολη η ρόλη, γιατί άκουσα την Τζέννη που έλεγε ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει. Είναι έργο για να παίξουν ηθοποιοί που πρέπει να ερμηνεύσουν δύσκολη ρόλη. Χρειάζεται ερμηνεία στο έργο αυτό. Τώρα που είπαμε ρόλους, να πούμε ότι είναι και εκτός από την Τζέννη Ιωακιμίδη. Η Τζέννη Ιωακιμίδη που βγαίνει πρώτη φορά στο θέατρο και. Η πρώτη της εμφάνιση. Της ευχόμαστε ότι καλύτερο. Ναι, της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Είναι ο κύριος Νίκος Κούρους, βέβαια, ποιος δεν το ξέρει, γλυκύτατος. Και είναι και ο Δημήτρης ο Αλεξανδρής. Ένα νέο παιδί, ταλαντούχο παιδί, με ήθος. Και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που έχουμε μια τέτοια ομάδα. Ναι, εγώ έτσι, με περίεργο να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί αύριο η πρεμιέρα και δεν έγινε, ας πούμε, στην αρχή της σεζόν με όλα τα υπόλοιπα θέατρα, για να δηλαδή, κάνατε μια αποστασιοποίηση κάπως? Όχι, μπορώ να πω ότι υπήρξαν κάποιες δυσκολίες, ουσιαστικές δυσκολίες, οι οποίες ευτυχώς ξεπεράστηκαν. Εμείς βέβαια κάνουμε αρκετό καιρό πρόβες. Ο κύριος Δαμάτης επέμενε πάρα πολύ στους χαρακτήρες και στους ρόλους μας. Πόσο καιρό κάνετε πρόβες? Δύο μήνες και... Πολύ σκληρό. Θα μπορούσαμε να είχαμε ξεκινήσει, αλλά... Θα ήθελα να πω ότι με έχει πραγματικά... Έχω μείνει άναυδη, γιατί ο Κοραής είναι δάσκαλος και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις σκηνοθέτη, νομίζω, που να είναι δάσκαλος. Δηλαδή, τον ηθοποιό δεν του περιγράφει αυτό που κάνει, ακόμα και χτες, παραμονή. Του το δείχνει αναλυτικά. Ναι. Και του δίνει για ποιο λόγο την ψυχή είναι του αυτό, το την ψυχή δείχνει. Του. Αυτό ακόμα είναι. Και χτες, δηλαδή, του είπα, θαυμάζω την επιμονή του. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο άνθρωπο. Βερόνικα, έχεις... σ' ακούω τώρα που μιλάς και μου έρχονται έτσι διάφορα στο μυαλό μου, γιατί εγώ δεν έχω ποτέ ερωτήσεις μέσα από τη συζήτηση, γιατί το αυθόρμητο είναι και το πιο, το πιο ζωντανό και το πιο σωστό, νομίζω, για τηλεοπτικά δρόμενα. Από τις ερωτήσεις, ξέρεις, η υποβολέα να σου λέει διάφορα. Να, τώρα που μιλούσα, ας πούμε, έβλεπα τις εκφράσεις σου και μου ήρθε αμέσως στο μυαλό η επόμενη ερώτηση. Σε έχει κρατήσει το θέατρο, δηλαδή μπήκες στο θέατρο και έμεινες. Και βλέπω, ας πούμε, ότι δεν κάνεις τηλεοπτικές δουλειές από τις οποίες ξεκίνησες και κάνεις θέατρο και δεν επιμένεις κιόλας να κάνεις τηλεοπτικές δουλειές. Δηλαδή, σου αρέσει τώρα. Είναι η ψυχή μου το θέατρο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι μπορώ να αναπνεύσω σε κάποιο άλλο χώρο έτσι όπως εκεί. Ξέρουμε ότι μπορείς να έχεις κάποιες επιλογές όταν είσαι και λίγο συμπαθητικό κορίτσι. Σε εισαγωγικά. Μα γι' αυτό είναι μπορείς αυτό που να έχεις κάποιες επιλογές. Όχι ότι δεν θέλω να κάνω τηλεόραση, ούτε αποποιούμε ποτέ κάτι. Απλώς δεν έτυχε, δεν λέω ψέματα, να κάνω κάτι που. Άλλωστε, έκανα τόσα πολλά πράγματα σε πολύ μικρή ηλικία που. Σαφώς χρειαζόμουν ένα διάστημα να φύγω,
Να βγω, ναι, απ' έξω. Να το δεις και απ' έξω, ναι, για να δεις τι, τι έγινε, ας πούμε. Βεβαίως, γιατί έκανα λάθη, δεν μπορούσα να συγκρατήσω πράγματα που τώρα μπορώ. Είναι πάρα πολύ λογικό. Άλλο να είσαι 20, άλλο να είσαι 30, έχει μεγάλη διαφορά. Αλλά όχι, θέατρο, μου κάνει εντύπωση, ναι, γιατί κάθε χρόνο σε βλέπω, ή σε βλέπω σε παραστάσεις, ή σε βλέπω στις αφήσεις στα σχήματα. Δηλαδή σε βλέπω ότι είσαι κάθε σεζόν σε θεατρική παράσταση, κανονικά και με τον νόμο, και αυτό είναι δηλαδή κάτι που δεν περίμενε κάποιος από σένα. Όταν ξεκινούσες και έκανες όλα αυτά τα τηλεοπτικά, τα, ξέρεις, τον βομβαρδισμό από όλα αυτά, δεν πήγαινε το μυαλό κάποιο ότι εσύ κάποια μέρα θα κάνεις μόνο θέατρο, θα ησύχαζες εντός εισαγωγικών και θα αφιερωνόσουν στο θεατρικό κόσμο. Συμφωνείς, Όλγα? Ίσως, ναι. Είναι λίγο, και την έχω, είναι καλό. Την έχω παρακολουθήσει τη δουλειά που κάνει. Πόσο αφοσιωμένη πραγματικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα ήταν στις πρόβες της. Ναι, πόσο, ναι. Όχι, δεν έχω να, δεν τους εκολακεύω. Πόσο συνεπής, γιατί ξέρετε, μετράει πάρα πολύ η συνέπεια, πάρα πολύ, και ο επαγγελματισμός, το να είσαι στρατιώτης αυτό που κάνεις. Πάρα πολύ. Είναι είσαι κάτι που χαρακτηρίζει και εσένα, Όλγα. Απόλυτα την χαρακτηρίζει, απόλυτα. Γιατί ο φάκελος μου λέει για την Όλγα Πολίτου ότι εκτός ότι είναι μια καθιερωμένη ηθοποιός και μάλιστα σε ορισμένους ρόλους που θεωρούνται δύσκολοι στο θέατρο, είναι αποτέλεσμα φοβερού επαγγελματία. Φοβερού. Δηλαδή όλοι, ναι, λένε αυτό, ότι δεν αργεί ποτέ, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να λουφάρει, να το πούμε έτσι πολύ λαϊκά. Με ήθος, ναι, και αγάπη για αυτό που, ναι, κάνει, και αγάπη για τους νέους, και αγάπη για τη δουλειά. Και, δηλαδή αυτό είναι το μαγικό. Αν είσαι σε ένα περιβάλλον που όλα είναι κάπως, που δεν υπάρχει επαγγελματισμός, που δεν αγαπάς τους συναδέλφους και αυτά που κάνεις, δηλαδή. Και η κυρία Ρουσέα, έχει, όλοι, ο όλοι, Κούρος, και ο κύριος Κούρος, τι να πω, και ο Κοραϊσμός. Νομίζω να σου πω κάτι, ότι η Τζένι Ρουσέα, και που την συμπαθώ ιδιαίτερα, έχει και μια εκπληκτική φωνή, μου αρέσει πάρα πολύ, ο τόνος της είναι εκπληκτικός, και η Όλγα Ιπολίτου, νομίζω ότι είστε από τις γυναίκες που δώσατε στο θέατρο έναν τόνο και μια δόση αριστοκρατίας. Ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή, είστε από τις πλέον αριστοκρατικές φιγούρες. Δηλαδή, τα πρόσωπά σας θα μπορούσα, ας πούμε, να παραπέψουν σε αριστοκράτησες άλλης εποχής. Βέβαια, η κυρία με το όνομα. Ευχαριστώ. Ναι, πραγματικά. Κοίταξε. Πολύ. Όχι, τώρα αυτό είναι τελείως φυσιολογικό και αληθινό. Γιατί εγώ δεν την γνωρίζω την κυρία Πολίτου. Τη βλέπω, να σας πω την αλήθεια μου, πρώτη φορά από τόσο πολύ κοντά. Αλλά πάντα αυτό που έπαιρνα από σένα όταν σε έβλεπα σε ταινίες, σε σύριαλ, στο θέατρο, ήταν αυτό το φυσικ, το τόσο αριστοκρατικό. Δηλαδή που δεν, σου είχε θυμώσει ποτέ κανείς. Όχι. Αποκλείεται, μα δεν γίνεται. Δηλαδή όταν σε βλέπω σκέφτομαι, εάν κάνει αυτή η γυναίκα κάτι και θα πρέπει να της επιτεθείς, είτε φραστικά, είτε να της πεις, ξέρω εγώ, να της θυμώσει, γίνεται αυτό? Όχι, αποκλείεται. Δεν νομίζω δηλαδή να μπορεί. Κατρίνα, αισθάνομαι, μου λέγω πολύ. Αισθάνομαι περίεργα, δεν θέλω να. Όχι, όχι, πολύ καλά. Είναι αυτό ένα χαρακτηριστικό. Νομίζω ότι είσαι από τους ανθρώπους που εμπνέει στο σεβασμό και δεν μπορεί ο άλλος να υπερβεί όρια μαζί σου. Δηλαδή, έχεις, ξέρεις. Κι εγώ μην νομίζετε, είμαι άνθρωπος με ελαττώματα. Έχω κι εγώ τα. Δεκτό, αλλά είναι. Τα λάθη που κάνω, προσπαθώ όσο μπορώ να μην ενοχλώ τους άλλους, προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου όσο γίνεται καλύτερα, να βοηθώ τα συνεργεία ακόμα και τους ανθρώπους που βοηθάνε στη δουλειά μας, βοηθώ και εγώ εξίσου το ίδιο και αυτούς. Μα αυτό σημαίνει όμως σωστός επαγγελματίας, να δίνει όσο και μπορώ, να παίρνει. Γιατί οι δουλειές, είτε στην τηλεόραση, είτε στο θέατρο, είτε στον κινηματογράφο, οπουδήποτε, είναι συλλογικές. Mm-hmm. Σωστό. Είναι αυτό που λέω εγώ, παρεΐστηκες. Και όχι μόνο, εγώ το θεωρώ σαν μια ποδοσφαιρική ομάδα. Ακριβώς, και δεν είναι ποτέ το αποτέλεσμα του ενός. Έτσι. Αυτά όσοι τα πιστεύουν, ή όσοι νομίζουν, γιατί δεν νομίζω ότι τα πιστεύει κανείς κατά βάθος, είναι αλλού νυχτωμένοι. Όλες αυτές οι δουλειές, οι καλλιτεχνικές κυρίως, είναι αποτελέσματα συλλογικής δουλειάς. Και όταν, έτσι, μια δουλειά πηγαίνει καλά, είναι γιατί το κλίμα από πίσω είναι καλό. Και όλοι, ναι, καρπώνονται όταν μια δουλειά πηγαίνει. Είναι πολύ σημαντικό. Και εμείς έτσι, γι' αυτό έχουμε αυτή την όμορφη ομάδα και είμαστε. Μα το είδαμε. Με την κυρία Ρουσέ έχω συνεργαστεί και άλλες φορές.
και είχα τη χαρά και με τον κύριο Δαμάτη και άλλη μια φορά είχε σκηνοθετήσει στο έργο Άννα Καρένινα. Βέβαια με τη Βερόνικα, τον κύριο Κούρο, τον Δημήτρη, τον Αλεξανδρή και την Τζέννη, την Ιωακιμίδου πρώτη φορά. Πρώτη φορά, αλλά θα πάει μια χαρά. Εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Να γεμίσετε κυριολεκτικά.